Προς το σώμα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, και οι βουλευτές του κομματός του κατέθεσαν πρόταση νόμου μέτρα για την οικονομική διευκόλυνση των δανειοληπτών. Παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή επιτροπή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατέθεσαν σχέδιο νόμου κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ελ Σαλβαδόρ για οικονομική συνεργασία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατέθεσαν σχέδιο νόμου κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Νοτιού Αφρικής αφετέρου για την τροποποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου, Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Παραπέμπονται στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές. Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Οικονομικών Υποθέσεων και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας, εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/44/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου του 2010. Είμαι αριθμό 595 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Σάβα Αναστασιάδη, δεν θα συζητηθεί λόγω κολλήματος του Υπουργού. Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 599 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Α' Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετόπου, κυρίας Δέσποινας Χαραλαμπίδου, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με τις απολύσεις εργαζομένων στα έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Το λόγο έχει η κυρία Δέσποινα Χαραλαμπίδου να αναπτύξει την ερώτησή της σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, από τα τέλη Ιουλίου του 2012 έχουν πραγματοποιηθεί 3 κύματα μαζικών απολύσεων εργαζόμενων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι απασχολούνται ως εργάτες, εργατοτεχνίτες, εξειδικευμένοι οικοδόμοι στις αρχαιολογικές στρασκαφές. Μάλιστα, από τον Αύγουστο που σας κάναμε την ερώτηση μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει και άλλες απολύσεις, φτάνοντας πλέον συνολικά τους 100 απολυμμένους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, τα έργα του Μετρό, το οποίο ήδη έπρεπε να έχει παραδοθεί κανονικά σε λειτουργία τον προηγούμενο μήνα, έχουν παγώσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ είναι πλήρως διασφαλισμένη η χρηματοδότησή του. Κύριε Υφυπουργέ, θα είμαι σύντομη, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Οι εργαζόμενοι απολύθηκαν με τη δικαιολογία της μείωσης των αρχαιολογικών εργασιών. Ωστόσο, οι εργασίες του Μετρό συνολικά κάθε άλλο παρά ολοκληρώνονται, πράγμα που είναι καθιστά παράλογο το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν πολλές ανάγκες στο έργο, ειδικά στον κατασκευαστικό τομέα, απολύεται διαρκώς εξειδικευμένο προσωπικό. Η αλήθεια είναι, και πιστεύουμε ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η κοινοπραξία και η επιχείρηση και το Αττικό Μετρό επιχειρεί να ξεφορτωθεί όσους εργαζόμενους είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αντιδρούν για τις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, αντιδρούν στην καθυστέρηση της καταβολής των αμοιβών, αλλά και στις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του έργου. Και το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ότι δήθεν οι εργασίες ολοκληρώνονται
και οι εργαζόμενοι κατά συνέπεια είναι περιττοί. Αν αυτό ισχύει, κύριε Υπουργέ, τότε πώς γίνεται, επιτρέψτε μου μισό δευτερόλεπτο, πώς γίνεται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου να έχει μετατεθεί ως το 2016, είναι άραγε τυχαίο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πρώτων εργαζόμενων που απολύθηκαν τον Ιούλιο μήνα είχαν αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική αλλά και πολιτική δράση και για αυτούς τους απολυμμένους δεν είχε υπάρξει καμία επίπληξη ή πρόβλημα στην εκτέλεση της εργασίας τους. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πείτε τι πρωτοβουλίες προτίθετε να πάρετε για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Κύριε συνάδελφε, ποτέ η απολύση δεν είναι ευχάριστη υπόθεση και θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα το Υπουργείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να ελέγχει, να παρεμβαίνει και να αποτρέπει όλες τις απολύσεις όπου αυτές λαμβάνουν χώρα. Και φυσικά, αν είχαμε μία επίκαιρη ερώτηση για κάθε δέσμη απολύσεων που συμβαίνει κάθε μέρα στη χώρα μας, τότε νομίζω οι 24 ώρες του 24ου δεν θα εξαρκούσαν να ερχόμαστε εδώ να δίνουμε απαντήσεις για αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Καθυστερεί στην πορεία υλοποίηση των έργων. Η ίδια εταιρεία κοινοπραξίας αναγνωρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό 24% του έργου, αν και έχει παρέλθει το 95% του συμβατικά προβλεπόμενου χρόνου κατασκευής. Αυτό όμως δεν είναι ένα ερώτημα που είμαι σε θέση ή έχω την αρμοδιότητα να σας απαντήσω εγώ. Δείτε, σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, με τα επίσημα έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου, δηλαδή τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα των Υπουργείων, ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης που καταγράφονται. Πρώτον, απρόβλεπτα μεγάλης έκτασης αρχαιολογικό ανασκαπτικό έργο, αρμοδιότητα Υπουργείου Πολιτισμού. Δεύτερον, πρόσθετες απαλωτριώσεις που απαιτήθηκαν, αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών για την καταβολή των αποζημιώσεων. Τρίτον, προβλήματα ρευστότητας εναδού κοινοπραξίας, αρμοδιότητα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όλα αυτά τα ζητήματα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν να κάνουν με αντικείμενα διαφορετικά από αυτό του Υπουργείου Εργασίας. Βέβαια, το αποτέλεσμα, που είναι η απόλυση αυτή καθεαυτή, οι απολύσεις, έρχεται στη δική μας αρμοδιότητα και αυτό είμαι εδώ για να σας απαντήσω στο κομμάτι όμως που μας αφορά. Επίσης, με πρόσφατο νόμο, το 4070 του 2012, γίνανε συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την επιτάχυση των απαλωτριώσεων, ενώ παράλληλα για την επίσπευση των ανασκαφικών εργασιών έχει τοποθετηθεί και δεύτερη βάρδια εργατοτεχνητών. Δύσκολη υπόθεση, ξέρετε, ένα έργο σαν το Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπου σκάβεις σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, πέφτεις απάνω σε αρχαιολογικά ευρήματα. Εμπλέκονται υπηρεσίες, δημιουργούνται καθυστερήσεις. Εκτός από τις τεχνικές καθυστερήσεις, τα τεχνικά ζητήματα στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών, ας επικεντρωθούμε στα ζητήματα των απολύσεων. Πρώτον, αποκλειστικά υπεύθυνοι για προσλήψεις και απολύσεις των απασχολουμένων στο κατασκευαστικό τμήμα είναι η ανάδοχος κοινοπραξία. Επίσης, οι απολύσεις, τόσο αυτές του Ιουνίου όσο και αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου, οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις διαμορφωθήτες ανάγκες απασχόλησης, οι οποίες ανάλογα με τη δεδομένη χρονική περίοδο δικαιολογούν ή δεν δικαιολογούν την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού συγκεκριμένης εξειδίκευσης που είχαν οι απολυμμένοι. Με άλλα λόγια, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι ήταν ειδικευμένοι και απασχολούνταν στις αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες. Και από τη στιγμή που αυτές περιορίστηκαν στα εργοτάξια του Μετρό, τότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε ζήτημα διακοπής εργασιακής τους σχέσης. Σημειωτέων ότι πάλι σύμφωνα με τα έγγραφα που έχω, κανένας από αυτούς δεν είχε συνδικαλιστική ιδιότητα. Ανέπτυξαν συνδικαλιστική δράση, ναι. Λογικό και επόμενο. Αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν συνδικαλιστής. Επίσης, και είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχει και δευτερολογία, κύριε. Η αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων σε γραπτό εγγραφό της σημειώνει ότι οι ανάγκες εργατοτεχνικό προσωπικό μειώθηκαν, εξού και ο λόγος της αποδέσμευσης κάποιων υπαλλήλων. Τα σχετικά με τα δουλευμένα και τις αμοιβές θα τα αναπτύξω στη δευτερολογία μου, διότι έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και έχουμε κάποια αποτελέσματα για τα οποία θα σας ενημερώσω σε λίγο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Χαραλαμπίδου. Για 3 λεπτά. Κύριε Υφυπουργέ, άκουσα με πολύ προσοχή την απάντησή σας
Σχετικά τώρα με τις καθυστερήσεις στα έργα, θέλω να επισημάνω ότι πολλά εργοτάξια του μετρό παραμένουν ανενεργά από το μήνα Απρίλιο. Δηλαδή, χρειάστηκαν περισσότεροι από 6 μήνες για να γίνουν απλώς σήμερα κάποιες προσπάθειες να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, και προφανώς ευθύνη γι' αυτό δεν έχουν αυτά που μας παραθέσετε ως δικαιολογίες. Ευθύνη έχουν τα αρμόδια Υπουργεία και ο κακός κάκιος στο σχεδιασμός. Για τους λόγους των καθυστερήσεων, κρατάω ένα ζήτημα το οποίο για μας, σαν ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ σοβαρό. Ότι η Αττικό Μετρό ΑΕ, σαν εκπρόσωπος του Δημοσίου, έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της ως τώρα, και το πρόβλημα ρευστότητας προέρχεται από την ανάδοχο κοινοπραξία, η οποία, ανάδοχος κοινοπραξία, εδώ όλο το 2012 και από τα τέλη του 2011, ενώ πληρώνεται κανονικά από την Αττικό Μετρό, δεν καταβάλει τους δεδουλευμένους μισθούς και τα δεδουλευμένα ημερομίσθια και στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους με αρκετών ημερών καθυστερήσεις, αλλά και στους εργαζόμενους στο κατασκευαστικό τομέα του μετρό. Και θα ήθελα σε αυτό να σας πω ότι το μήνα Σεπτέμβριο οι εργαζόμενοι στο κατασκευαστικό τομέα του μετρό χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν 3ήμερη απεργία για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα του Σεπτεμβρίου. Και σήμερα που μιλάμε δεν έχουν εξοφληθεί τον μήνα Οκτώβριο. Και εγώ λέω το εξής, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε μία κοινοπραξία ιδιωτικού χαρακτήρα που έχει αναλάβει το έργο, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τις σημερινές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του, η οποία κοινοπραξία, όπως μαθαίνουμε, εμφανίζει διαρκώς όλο ένα και περισσότερες απαιτήσεις σε χρήματα από το κράτος, αυθαιρετεί, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία, και έφτασε αυτή η κοινοπραξία, με την απόλυτη καθοδήγηση όμως του Αττικό Μετρό, να κάνει το εξής εγκληματικό, εφαρμόζοντας όμως τις μνημονιακές πολιτικές που εσείς εδώ, η τρικομματική κυβέρνηση, χάραξε. Τι έκανε? Έκανε το εξής. Το τελευταίο διάστημα έκανε προσλήψεις από τους ήδη απολυθέντες εργαζόμενους του Ιουλίου, του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου, ενώ είναι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, ενώ δούλευαν στο έργο και η αμοιβή τους ήταν η ισχύουσα κλαδική συλλογική σύμβαση των οικοδόμων, με την καθοδήγηση του Αττικό Μετρό και την ευθύνη τη βασική της κοινοπραξίας, καλέστηκαν να προσληφθούν με τον βασικό μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, δηλαδή τα 586 ευρώ. Ένα. Και δεύτερον, θέλω να σας ενημερώσω, κύριε Υφυπουργέ, ότι από τις απολύσεις του Ιουλίου τουλάχιστον, για τις οποίες ξέρω τον κάθε εργαζόμενο έναν ξεχωριστά, θέλω να σας πω ότι οι 17 από τους απολυθέντες του Ιουλίου ήταν πρωτοπόροι στο συνδικάτο και εκτός από τη συνδικαλιστική δράση είχαν αναπτύξει και έντονη πολιτική δράση. Και η εκτίμησή μας είναι ότι απολύθηκαν και με τις ευλογίες της κυβέρνησης, γιατί ψήφισαν αριστερά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κύριος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος για 3 λεπτά. Κοιτάξτε, πρώτα επί της αρχής σας πω ότι, εντάξει, οι μνημονιακές πολιτικές γνωστές, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές ευθύνονται για την καθυστέρηση ενός τεχνικού έργου στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα με πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα, όπως αυτό της κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης. Ας αφήσουμε λοιπόν απ' έξω από αυτή τη συζήτηση το μνημόνιο και όλα αυτά τα παρελκόμενα που δημιουργούν βέβαια τις γνωστές εντυπώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, επί της ουσίας. Να δούμε επί της ουσίας, να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Σας παραθέτω από τα σχετικά σημειώματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που παραθέτουν τις διαδικασίες που τηρήθηκαν. Λοιπόν, Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 το πρωί συζητήθηκε στο αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης η εργατική διαφορά που αφορούσε τις 25 απολύσεις μηνός Ιουνίου στην κοινοπραξία. Παρουσιάστηκαν οι αντίδικοι στο τμήμα με τους νομικούς παραστάτες, έγινε η συζήτηση. Οι εργαζόμενοι από τις προφορικές καταθέσεις τους και το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσαν κατήγγειλαν ότι η επιλογή της απολύσης τους έγινε όχι με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με γνώμονα τη συνδικαλιστική τους δράση, όπως άλλωστε αναφέρεται.
και από αίσθημα εκδίκησης και εμπάθειας προς το πρόσωπό τους. Ωστόσο, αναφέρει το έγγραφο, στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι κανένας από τους απολυμμένους εργαζόμενους δεν ήταν συνδικαλιστής. Εννοώ ότι δεν είχαν τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Είχαν συνδικαλιστική δράση, βεβαίως, αλλά όχι την ιδιότητα. Φυσικά, δικαίωμα του καθενός εργαζομένου να αγωνίζεται για τα δίκαιά του. Και εκεί πέρα δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, η επιχείρηση ανταπάντησε ότι οι απολύσεις γίνονται πάντα κατ' εντολή του κυρίου του έργου, εν προκειμένου του στατικό μετρό, συνεπικουρούμενης από τις αρχαιολογικές εφορίες. Κατατέθηκαν τα σχετικά έγγραφα. Καταθέτω και το έγγραφο του Σώματος Επιθεώρητης Εργασίας, που παραθέτει τις λεπτομέρειες. Όπως σας είπα, έχει να κάνει με τη φύση και την πρόοδο των εργασιών. Άλλο οι ανασκαφές και άλλη η εξειδίκευση του προσωπικού στις ανασκαφές και άλλο το κατασκευαστικό κομμάτι, η εξειδίκευση των εργατοτεχνικών στο κατασκευαστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μετά τις τελευταίες απολύσεις, το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων πραγματοποίησε δεύτερο έργο στην κοινοπραξία Μετρό Θεσσαλονίκης. Ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως γιατί έγιναν απολύσεις εργατοτεχνικού προσωπικού, πού ωφέλονται οι καθυστερήσεις και αν οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές. Απάντησα προηγουμένως τα δύο πρώτα, με τα έγγραφα που έχω στη διάθεσή μου. Θα σας πω, θα παραθέσω και κάποια στοιχεία και θα τελειώσω ως προς το τρίτο ερώτημα, δηλαδή δεδουλευμένα. Η Αττικό Μετρό, όπως σωστά λέτε, δεν οφείλει χρήματα για εκτελεστή της εργασίας, καθότι το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και εγκεκριμένα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από εκεί και πέρα, στους ελεκτές του ΣΕΠΕ υποδείχθηκαν από την κοινοπραξία εκαθαριστικά μισθοδοσίας Ιουνίου-Ιουλίου 2012. Επίσης, στις 5 Δεκάτου του 2012, η επιχείρηση ενημέρωσε γράφος στο ΣΕΠΕ, το αρμόδιο τμήμα εργασιακών σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, ότι οι αποδοχές μηνός Αυγούστου 2012 καταβλήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 μέσω της τραπέζης Alpha Bank στον οργανισμό μισθοδοσίας και κάστου εργαζομένου κτλ. Επίσης, έναντι για τις αποδοχές Οκτωβρίου 2012, οι οποίες, όπως σωστά λέτε, δεν έχουν εξοφληθεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις απολύσεις Ιουλίου-Αυγούστου 2012, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων δεν είχε ενημέρωση ούτε από το Σωματείο ούτε από τους μισθωτούς. Δεν έχει υπάρξει δηλαδή καμία καταγγελία. Όσο υπάρχουν καταγγελίες, τόσο το ΣΕΠΕ οφείλει να ενεργήσει και αυτό κάνει. Τέλος, για να ολοκληρώνω, η εταιρεία εγγράφος έχει δεσμευθεί ότι σε περίπτωση που θα προκύψει ανάγκη συνέχισης σχετικών εργασιών, οι νέες προσλήψεις θα γίνουν από αυτούς που έχουν απολυθεί. Με άλλα λόγια, αν προκύψει ανάγκη νέων ανασκαφικών εργασιών, οι νέες προσλήψεις θα αφορούν αυτούς που έχουν ήδη απολυθεί και νομίζω ότι αυτό μπορεί να ανακοινωθεί, να μεταφερθεί από εσάς στους ενδιαφερόμενους που είναι άνθρωποι που αγωνιούν, αρκεί να προκύψουν νέες ανασκαφές. Αυτό μας λέει και εγώ οφείλω να σας το παραθέσω. Και μάλιστα, το διαβάζω από την επίσημη έγγραφη απάντησή της και τελειώνω. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν νέα μέτωπα εργασίας αρχαιολογικών ανασκαφών και προκύψει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού, σύμφωνα και με τις εντολές του κυρίου του έργου και των αρχαιολογικών εφορείων, θα λάβει υπόψη της και θα συνεκτιμήσει θετικά και την προηγούμενη εμπειρία όλων όσων απασχολήθηκαν στο έργο. Ελπίζω αυτό να είναι μια πραγματική υπόσχεση και όχι, ας πούμε, ένας εύσχυμος τρόπος να αποφύγει το θέμα και τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Οφείλω όμως να σας παραθέσω, και το λέω δημόσια από αυτό το βήμα, αυτή την απάντηση προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξαναγίνει.